Φίλοι μου αγαπημένοι, ένα πρωινό Σαββάτο, ή μάλλον μεσημεράκι, 1 και 20 είναι η ώρα, κύριε Κόπαλε. Έχω τη μεγάλη τιμή και χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο τον Αλέξανδρο και τον Νίκο Πούπαλο. Ο Αλέξανδρος είναι ο μπαμπάς, με την άδεια του οποίου γίνεται και η εκπομπή. Ο Νίκος είναι ένα άξιο τέκνο εδώ της περιοχής μας, ένα πολύ καλό παιδί από ό,τι βλέπω, έτσι. Ο οποίος μας δόξασε έτσι, την περιοχή μας και την Ελλάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα σκάκι, στη Ρουμανία. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες στην εκπομπή μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με κάποιες ερωτήσεις. Λοιπόν, μένετε στην Αρτέμιδα. Ναι. Ο Νίκος πάει στο γυμνάσιο Πικερμίου και έχετε κατάστημα εδώ στη Ραφίνα. Εδώ, το στούντιό μας, φίλοι μου, ξέρετε, εμείς εκπέμπουμε από την Κυπρίων Αγωνιστών, την άνοδο της Ραφίνας. Ο Αλέξανδρος, λοιπόν, με τη σύζυγο, έχουν το κατάστημα το iRed λίγο πιο κάτω, αν δεν τραβάμε πιο κάτω. Σωστά. Την άνοδο της Ραφίνας. Καλές δουλειές, κολλές, δεν έχετε ανοίξει και πολλά χρόνια. Μέσα στην καραντίνα ανοίξατε. Ένα μισή δύο χρόνια. Να πάνε στην καραντίνα. Αλλά έχετε πάρα πολύ καλό όνομα. Επισκευές κινητών, υπολογιστών, αξεσουάρ ηλεκτρονικών και τα πάντα. Κύριε Πούπαλε, μένετε λοιπόν στην Αρτέμιδα, έχετε κατάστημα στη Ραφίνα. Το παιδί πηγαίνει στο γυμνάσιο Πικερμίου. Μάλιστα. Να ξεκινήσω έτσι με μια απορία πρωτού πούμε τα πολύ ευχάριστα του Νίκου. Γιατί εφόσον μένετε στην Αρτέμιδα, το παιδί πάει στο γυμνάσιο Πικερμίου και δεν πάει στα σχολεία της Αρτέμιδα. Έχετε πάει στο σχολείο του, μήπως θα το δείτε απ' έξω. Τι, για πείτε μου. Εντάξει, δεν είναι ένα σχολείο το οποίο μπορείς εύκολα να πεις ότι θα πάει το παιδί εκεί πέρα σχολείο. Εντάξει, είναι κάτι μόνο με. Λιωμένα κάτι. Δεν είναι και μόνο εξωτερική εμφάνιση, είναι και το επίπεδο των παιδιών, δεν θέλω να το κρίνω, αλλά δεν είναι και το καλύτερο. Αχ, Νίκο μου, θα περάσουν πολλά χρόνια, εύχομαι η δική σου γενιά. Δεν ξέρω αν βέβαια και εσύ τώρα που πας σχολείο, πας σε ποια τάξη πας τώρα. Τρίτη γυμνασίου τώρα. Μάλιστα, πας τρίτη γυμνασίου. Ούτε εσύ θα προλάβεις την βελτίωση της παιδείας στην Ελλάδα, θα την προλάβουν μάλλον τα παιδιά σου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το μεγάλο επίτευγμα. Λοιπόν, υπάρχει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκάκι. Για πες μας λίγα πράγματα, γιατί στην Ελλάδα δεν είμαστε τόσο. Δεν το γνωρίζουμε τόσο πολύ καλά αυτό το. Το σκάκι θεωρείται άθλημα. Ναι, άθλημα είναι. Για πες μας. Γίνεται λοιπόν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Εσύ είσαι σε έναν όμιλο του Πειραιά. Ναι, στον Πειραϊκό Όμιλο Κλειστών. Ναι. Γιατί είσαι στον Πειραϊκό Όμιλο και δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο όμιλο εδώ στις περιοχές μας. Ο Πειραϊκός Όμιλος Κακιστών καταρχάς είναι στην άλλη εθνική, δηλαδή στο πρωτάθλημα. Μάλιστα. Δηλαδή, πώς λέμε, ας πούμε, Super League στο ποδόσφαιρο. Ναι, πες μας, γιατί εμείς δεν γνωρίζουμε, για να μάθουμε κιόλας. Είναι το αντίστοιχο, δηλαδή οι καλύτερες ομάδες παίζουν πρωτάθλημα. Δεν μου λες. Είσαι τώρα 14 ετών. Παίζεις στην κατηγορία κάτω των 14, ναι. Στο ατομικό πρωτάθλημα. Βγήκες τέταρτο στον κόσμο και μάλιστα έμαθα ότι ισοβάθμισες με τον τρίτο. Και τι έγινε, γίνεται κλήρωση σε αυτές τις περιπτώσεις? Όχι, δεν γίνεται κλήρωση. Απλά ουσιαστικά ο τρίτος έχει παίξει με καλύτερους παίχτες. Α, γι' αυτό βγαίνει λοιπόν τρίτος. Ναι, δηλαδή εγώ έπαιξα με παίχτες οι οποίοι έκαναν λιγότερους πόντους στο τουρνουά. Ενώ αυτός έπαιξε με παίχτες που έκαναν παραπάνω πόντους. Κατάλαβα. Οπότε σε παρατρίχα δηλαδή θα έρθουν ένα τρίτο στον κόσμο. Ναι, ναι. Μιλάμε για ένα τεράστιο επίτευγμα. Πες μας λίγα πράγματα για το σκάκι. Από ποια ηλικία κατάλαβες ότι τους αρέσει πολύ αυτό το άθλημα, να το πω, πώς να το χαρακτηρίσω. Άθλημα. Άθλημα. Γιατί ξέρετε, αθλήματα δεν είναι μόνο του σώματος. Ναι. Γιατί έχουμε μάθει και έχουμε υπερεκτιμήσει κάποια, κύριε Αλέξανδρε, να μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό. Βεβαίως. Αλέξανδρε, έχουμε πολύ ωραίο το ποδόσφαιρο και άξιοι ποδοσφαιριστές και το μπάσκετ και όλα τα αθλήματα και το τένις και όλα τα που υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν και τα αθλήματα του μυαλού που είναι ακόμα πιο δύσκολα. Το σκάκι είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο άθλημα. Δεν παίζει δηλαδή, και εσύ σκάκι, δηλαδή το παιδί πώς και ασχολήθηκε. Έτσι ξεκίνησε στην αρχή, ναι, με μια σκακέρα που είχαμε στο σπίτι και μου ζήτησε σιγά σιγά να παίξουμε. Μετά μπήκε σε ένα ολόκληρο καλοκαίρι το πρωί το βράδυ και έπαιζε σε ένα site που λέγεται Chess Kids. Το 16. 2016. Α, είναι τόσο πολλά χρόνια. Ήταν δηλαδή πόσο χρόνο. Το 2016. Τον 8, Νίκο. Ναι, 8. Δεν μου λες, πώς κατάλαβες ότι σ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Αν θες, κοίτα και την κάμερα να σε βλέπει και ο κόσμος. Εντάξει, είδα ότι. Είσαι και πολύ όμορφο παιδί. Είδα ότι έχει μια διαφορετική νοοτροπία δηλαδή, το παιχνίδι. Δηλαδή, δεν είναι ας πούμε ότι πρέπει να κλωτσάς μια μπάλα και βάζεις ένα γκολ, αλλά θέλει διαφορετικές δεξιότητες. Δηλαδή, για πες μας, τι χρειάζεται για να παίξει κάποιος
Θέλει πειθαρχία, θέλει να είσαι συγκεντρωμένος. Θέλει πειθαρχία, θέλουν όλα τα αθλήματα. Ειδικά αυτό. Του σκάκι, έπεσα κι εγώ μικρή, αλλά τα παράτησα μετά. Δεν θυμάμαι δηλαδή, τώρα μου πει να παίξουμε, δεν θυμάμαι τίποτα. Αλλά θέλει τακτική. Έτσι. Ναι, θέλει τακτική. Θέλει στρατηγική. Στρατηγική, μπράβο, είπε τη σωστή λέξη τώρα. Ναι. Και... τι σε εγωιτεύει σε αυτό το άθλημα. Είναι άπειρο αυτό μου αρέσει. Δηλαδή δεν τελειώνει ποτέ. Ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο δεν είναι. Μπορεί να μάθει και άλλα πράγματα. Τι εννοεί, καλά, γενικά η μάθηση δεν τελειώνει ποτέ. Τι εννοεί όμως δεν τελειώνει ποτέ. Δηλαδή είναι αυτό το άθλημα έτσι φτιαγμένο που δεν. Μπορείς να μάθεις άπειρα πράγματα. Δηλαδή να πιάσεις από το ένα αυτή μέχρι το άλλο. Δηλαδή πραγματικά. Δεν τελειώνει ποτέ. Αυτό είναι βάση εξισώσεων από ό,τι μπορώ να καταλάβω, έτσι. Για το τι κινήσεις μπορούν να γίνουν. Ναι. Είναι δηλαδή, πιστεύω ότι έχεις μαθηματικό μυαλό. Ναι, έχω. Έχεις θετικό ναι, μυαλό. Ναι. Τι θέλεις να σπουδάσεις, δηλαδή. Προς το θετικό δεν σκέφτομαι. Θέλεις προς το θετικό. Ναι. Είσαι ένα πάρα πολύ όριμο παιδί. Αυτό είναι και καλό και κακό, ξέρεις. Γιατί η ενασχόληση γενικά με ένα άθλημα τέτοιο και για να φτάσεις σε αυτό το σημείο να παίρνεις μέρος και να διακριθείς ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Σημαίνει ότι έχεις χάσει κάποια παιδικά πράγματα, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Πόσες ώρες προπονείσαι την ημέρα, Νίκο? Τρεις περίπου την ημέρα. Τόσες πολλές. Τι κάνεις δηλαδή τρεις ώρες, για εξήγησέ μας. Ναι, εντάξει, τρεις ας πούμε από τη Δευτέρα μας την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο προλαβαίνω ίσως και λίγο παραπάνω. Σε έχω δει αυτές τις ημέρες σε πολλά κανάλια. Μάλιστα την πρώτη φορά που σε είδα ήταν στις συνδέσεις, στην ΕΡΤ. Στον κύριο Παπακλημίτσο και στην κυρία Βίδου, έτσι. Πώς αισθάνθηκες έτσι που έχεις αρχίσει και παίρνεις δημοσιότητα? Εντάξει, δεν μου αρέσει και τόσο. Ναι, είσαι σεμνό παιδί, φαίνεται. Αλλά εντάξει, θα χρειαστεί νομίζω. Δηλαδή για το μέλλον. Κοίτα, να σου πω εγώ γιατί σε κάλεσα. Εσύ, βέβαια πήγες από ό,τι ξέρω πήγες στο Skype χθες, έτσι. Ναι, προχθές. Προχθές. Νομίζω ότι είσαι ένα πάρα πολύ καλό πρότυπο για τα παιδιά της ηλικίας σου. Το πιστεύω αυτό και γι' αυτό έχω μια στήλη που τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ σπάνια, αγαπητοί μου, όπως ξέρετε. Είναι η στήλη ενδιαφέροντος άνθρωποι, όπως βλέπετε και στο πάνω μέρος της οθόνης σας. Και καλό ανθρώπους που μένουν στην περιοχή μας και πραγματικά ξεχωρίζουν και δίνουν και το καλό πρότυπο στους υπόλοιπους. Ξέρετε, τα παιδιά βέβαια σε κάθε εποχή αυτά αλλάζουν και οι γενιές και οι ανασχολήσεις. Τα παιδιά, δεν ξέρω, μερικά παιδιά. Έτσι, είναι λίγο παραβατικά. Παραβατικά από ποια είναι? Και με ναρκωτικά και με τσιγάρα και με... ίσως... δηλαδή τώρα... βλέπουμε στην περιοχή και στην Αρτέμιδα που μένετε εσείς και στη Ραφίνα. Ναι. Έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Πάντα υπήρχαν παραβατικά παιδιά, αλλά τώρα τελευταία νομίζω ότι... Εντάξει, κοίταξε. Δεν νομίζω ότι είναι και το... αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα που μαστίζει την νεολαία, δηλαδή η παραβατικότητα. Εγώ κυρίως το βάζω ότι έχουν λίγο αλωτριωθεί κάπως οι βασικές αρχές που πρέπει να μεγαλώνει ένα παιδί, κατά τη γνώμη. Όλα πιστεύεις, Αλέξανδρο, ότι ξεκινάνε την οικογένεια, λοιπόν, έτσι. Ξεκινάνε από την οικογένεια και εντάξει, παραδείγματι, ας πούμε, όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι... 4-5 παιδιά, αυτό που είπες τώρα, που βγαίνουμε σε μια πλατεία και θα δούμε 4-5 παιδιά να κάθονται σε ένα παγκάκι και το καθένα μόνο του με ένα κινητό επί μία ώρα να κοιτάει το κινητό του. Κάτι λες, εκεί δεν πάει καλά. Συγγνώμη, βλέπουν εμάς, γιατί κάνουμε και εμείς βγαίνουμε το βράδυ. Εγώ είμαι και μεγαλύτερης ηλικίας από σένα, αλλά εγώ βλέπω ότι βγαίνουμε με μια παρέα. Σίγουρα. Και εσύ είσαι πολύ νέος άνθρωπος. Σίγουρα παίζει και αυτό το ρόλο. Πολύ βασικό ρόλο το ότι παραδειγματίζονται τα παιδιά και από εμάς. Αλλά εντάξει, κάτι δεν πάει καλά όμως, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, εμείς μεγαλώσαμε με χάρακα, διαβήτη, μολύβι, βιβλίο. Εξασκώσαμε το μυαλό μας πιο πολύ. Βέβαια, ο γιος σου εξακολουθεί και εξασκεί το μυαλό του πάρα πολύ. Γι' αυτό και συμμετέχει και μπράβο του σε αυτό το άθλημα. Δεν μου λες, Νίκο, εσύ ασχολείσαι με το κινητό σου τόσες πολλές ώρες, κάθε μέρα. Δεν το χρησιμοποιώ, αλλά δεν είναι ότι είναι η πρώτη μου προτεραιότητα. Για σένα, λοιπόν, μεγάλη σου αγάπη είναι το σκάκι. Να, είναι κάτι που. Προπονείσαι 3 ώρες την ημέρα, ναι, που είναι πάρα πολλές ώρες, ναι. Έτσι. Πού θέλεις να φτάσεις, δηλαδή, τι έχεις βάλει στο μυαλό σου για το μέλλον? Δεν έχω βάλει κάτι ακριβώς. Αν ήθελα κάτι, να συνεχίσω να δουλεύω και να ξεχωρίσω, ας πούμε, από τα παιδιά της ηλικίας μου. Γιατί δεν είμαι ο καλύτερος, είμαι ένας από τους καλύτερους. Αυτό σημαίνει ότι είσαι σεμνότητα, ότι είσαι μετριόφρονος. Ναι,
Και το δείχνουν και οι πράξεις. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα παιδιά που είναι εξωσκάλα με εμένα. Και... Δεν μου λες, μιλάς για το σκάκι ή για το σχολείο τώρα. Όχι, για το σκάκι μιλάς. Ναι, ναι, ναι. Να το σχολείο κάτι... εντάξει, δεν είναι και καλύτερο. Τι, πόσο, του πόσο μαθητής είσαι δηλαδή. Το 18, εντάξει. Συγγνώμη τώρα. Εντάξει, δεν είσαι του 20, αλλά δεν είναι. Έτσι όπως το είπες, νόμιζα να μου πεις 14-15. Όχι, 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 εντάξει. Πιστεύεις ότι δίνεις παραπάνω χρόνο στο σκάκι, γι' αυτό και ίσως δεν είσαι του 20 και ίσως του 18. Γιατί, ναι, θα έλεγα ότι δίνω πιο πολύ βάση στο σκάκι, αλλά πάντα αρχίζω πρώτα με το σχολείο. Δηλαδή, αυτό το λέω γιατί ξέρω εγώ, όταν είναι να, να διαβάσω θρησκευτικά ή να διαβάσω σκάκι, ή να διαβάσω σκάκι, δηλαδή δεν με ενδιαφέρει να κάνω την άσκηση θρησκευτικό. Όπως και αν το κάνω. Εντάξει, εδώ τώρα... Δεν λέω το μάθημα το συγκεκριμένο, λέω ένα παράδειγμα. Καταλαβαίνω τι λες. Εντάξει, τα θρησκευτικά καλό μάθημα είναι, αλλά ίσως εντάξει, είναι λίγο θεωρητικό. Δεν σ' αρέσουν τα θεωρητικά. Δεν μου αρέσουν, όχι. Το κατάλαβα. Λοιπόν, νομίζεις ότι έχεις χάσει κάτι από τα παιδικά σου χρόνια, από τη διασκέδασή σου. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι βγαίνεις έξω όπως βγαίνουν τα υπόλοιπα παιδιά που παίζουν όλη μέρα έξω μπάλα. Όχι, όχι. Απλά προσπαθώ να τα συνδυάζω και τα δύο. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα βγω κάθε μέρα και τέτοια, αλλά το σίγουρα το Σάββατο την Κυριακή, ας πούμε, θα έχω και ένα χρόνο ώστε να παίξω με μπάσκετ, ας πούμε, με τους φίλους μου και τέτοια. Δεν μου λέτε, μου είπες Αλέξανδρε ότι έπαιζες εσύ σκάκι, έτσι. Ήταν κάτι, δεν το έκανες, όχι επαγγελματικά. Όχι, καλέ, όχι, όχι, όχι. Η σύζυγος. Ούτε καν. Όχι. Η σύζυγος δεν ξέρει καν τις κινήσεις. Δεν πρέπει να τη μάθεις να μάθεις να παίζει. Δεν θέλει. Δηλαδή, όταν ήσουν μικρός, ξεκίνησες, είπαμε, 8 χρονών. Παίζατε δυο σας, παίζατε μαζί. Ξεκινήσαμε λίγο στην αρχή μαζί, του έδειξα τα βασικά, γοητεύτηκε από το άθλημα και μετά μπήκε μόνο σε ένα διαδικτυακό site, στο Chess Kids λέγεται. Ναι. Chesskids.com δεν είναι, Νίκο. Νομίζω, ναι. Δεν μου λες, Νίκο. Παίζεις, δηλαδή εκεί παίζεις με κάποιον αντίπαλο ηλεκτρονικά, έτσι. Ναι. Παίζουνε... Όχι, συγκεκριμένα υπάρχουν και άλλα site, αλλά ναι. Έτσι εξασκείσαι, λοιπόν. Ναι, ναι, και παίζω. Δηλαδή υπάρχουν του βελληνικού του δικού σου, δηλαδή αυτή τη. Γιατί εσύ είσαι πολύ ψηλά τώρα, εφόσον υπάρχει τέτοια διάκριση. Δεν είναι ότι παίζω στο Ιντερνετ και εξασκούμε. Διαβάζω βιβλία και. Άδεια, υπάρχουν και βιβλία. Για πες μου δηλαδή, αυτό με ενδιαφέρει. Και ηλεκτρονικό βιβλίο, δηλαδή υπάρχουν βιβλία που τα έχουν γράψει συγγραφές καλλιτές. Και τι γράφουν δηλαδή, ποιες κινήσεις πρέπει να κάνεις για να... Δεν είναι ότι ακριβώς ποιες κινήσεις πρέπει να κάνω, αλλά γράφουν παρτίδες άλλες και τις σχολιάζουν και έτσι μαθαίνω, ας πούμε, κάποια μοτίβα της θέσης. Αυτό πώς... λοιπόν επαληθεύει αυτό που είπες προηγουμένως ότι είναι προς το άπειρο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Για να σου δώσω να καταλάβεις, ναι, να έχεις μία αίσθηση σε αυτό που συζητά, που σου λέει τώρα ο Νίκος. Όταν συζητάμε για βιβλιοθήκη, ας πούμε, σκακιού, άμα θέλεις να πάρεις, ας πούμε, να έχεις, ας πούμε, για σκάκι βιβλία και να καλύψεις ένα ευρύ φάσμα του σκακιού, θέλεις μία κανονικότατη βιβλιοθήκη, μην πω πολύ μεγαλύτερη μάλλον, από έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει πολυτεχνείο, ας πούμε. Δηλαδή, τι λες τώρα. Είναι... Θα σε δώσω να καταλάβεις. Εμείς το σκάκι έχει το άνοιγμα. Κάποιοι που παίζουν σκάκι το ξέρουν, ας πούμε, σου λέω εγώ. Ή έχει... το άνοιγμα λέγεται η αρχή, οι πρώτες 10 κινήσεις. Όταν αναπτύσσεις, ας πούμε, τα κομμάτια σου, τα πιόνια σου και αυτά. Εκεί, ας πούμε, ένα άνοιγμα μπορεί να υπάρξουν καμιά... Τα βασικά ανοίγματα είναι γύρω στα 20-25. Τα βασικά. Για ένα από αυτά μπορεί να υπάρξουν και για ένα από αυτά, για να το αναλύσει κάποιος, μπορεί να παίξουν και 10 τόμοι. 8 τόμοι, 10 τόμοι να το αναλύσει κάποιος. Δεν το χωράει το μυαλό μου αυτό. Ναι, είναι τεράστιο είναι τεράστιο το νούμερο. Μπορεί να φαίνομαι αδαής αυτή τη στιγμή και είμαι. Γιατί σε εγώ όχι, να... μα δεν αλλά... είναι. Δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα, γι' αυτό στο εξηγώ. Δηλαδή, μιλάμε. Κοίταξε, αν δεν υπήρχε το άπειρο του σκακιού, το σκάκι θα είχε τελειώσει. Δεν θα υπήρχε. Έχει δίκιο. Καταλάβες, ναι, δηλαδή εκείνο που αυτή τη στιγμή το σκάκι είναι το μοναδικό παιχνίδι το οποίο είναι πραγματικά άπειρο και δεν μπορεί, ενώ έχουν αναπτύξει υπολογιστές, έχουν κάνει τα πάντα, ο υπολογιστής ξέρει την καλύτερη κίνηση που υπάρχει, αυτή όμως δεν μπορεί να την αφομοιώσει ο άνθρωπος, γιατί αυτή οδηγεί στο άπειρο. Αυτό είναι το όλο κόνσεπτ. Οδηγεί στο άπειρο, δηλαδή παίζει σήμερα ο παγκόσμιος πρωταθλητής,
Και αυτή τη θέση που παίζει τώρα, αυτό που κάνει τώρα, ας πούμε, μπορεί να το ξανασυναντήσει μετά από 5 χρόνια το ίδιο πράγμα ακριβώς. Απίστευτο. Ναι, και αυτό μπορεί να παίζει και 5 παρτίδες, 10 παρτίδες την εβδομάδα. Συνήθως, Νίκο, από ποια ηλικία, γιατί ο παπάς και ο Αλέξανδρος να μας πει, συνήθως από ποια ηλικία ξεκινάνε. Δηλαδή, από την ηλικία τη δική σου, λέει, των 8 ετών, των 7, ξεκινάνε περίπου. Αν έχεις διαβάσει δηλαδή βιογραφίες. Η πρώτη, δηλαδή του κόσμου. Ή... Ναι, ναι, αυτοί που έχουν διακριθεί. Όχι, εγώ άρχισα σχετικά αργά. Δηλαδή, πέσε ποια. Αυτοί πέσουν από τα 5 και τα 6 χρόνια. Δηλαδή, παράδειγμα, ξεκινάνε τα 5, μαθαίνουν. Και στα 8. Κάτι 5 χρονών ξεκινάς να μαθαίνεις να γράφεις. Και σε αυτά τα 3 χρόνια έχουν φτάσει σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο. Δηλαδή έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο και εκείνη τη στιγμή στα 8 δηλαδή άρχισα εγώ το σκάκι. Δηλαδή πιστεύω. Καλά, εντάξει, 2-3 χρόνια είναι, δεν είναι. Είναι όμως πάρα πολύ εμπειρία αυτά τα 2-3 χρόνια. Ναι, αλλά τα πας περίφημα. Εντάξει, όμως μετανιώνω. Δηλαδή θα μπορούσα να. Να είχα βρει αυτή τη στιγμή. Για κάτι που δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Κοίτα, Νίκο μου, είσαι πολύ μικρό. Θα δει, η ζωή έχει πάρα πολλέ δυσκολίε. Το ζήτημα είναι να προχωράμε μπροστά, ακάθεκτη και δυνατή, να μην υπολογίζουμε τίποτα. Γιατί πάντα βρίσκονται άνθρωποι που προσπαθούν να μα οικονομεύσουν, Αλέξανδρε. Βέβαια. Σε οποιαδήποτε δουλειά κάνει κάποιο. Και αυτό που λένε πετροβολάνε τα δέντρα με του καρπού. Πάντα να ξέρει και τα παιδιά τη ηλικία και οι μεγαλύτεροι και στη ζωή σου που θα πορευτεί. Να πηγαίνεις και να μην σε ενδιαφέρει τι λένε οι υπόλοιποι. Όχι, αυτό δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή αυτή να είναι μια συμβουλή από μια μεγαλύτερη σου. Όχι, αυτό να είναι στη ζωή σου. Ναι. Εκεί, αυτό. Και να κάνεις αυτό που αγαπάς. Είναι η μεγαλύτερη ευλογία, Νίκο μου, να κάνεις στη ζωή σου αυτό που αγαπάς. Και να το κάνεις και πάλι, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να βγάλεις και χρήματα από αυτό. Ναι. Για πες μου τώρα που φτάσαμε στο επίμαχο. Οικονομικά, Αλέξανδρε. Τι. Ποιος στηρίζει οικονομικά την όλη αυτή, τώρα αυτό, κοίταξε να δείτε. Ένα παιδί για να μπορέσει να παίξει, να πληρώσει τα μαθήματά του. Καταρχάς ο Νίκος έχει δύο δασκάλους, τον κύριο Παπαϊωάννου και τον κύριο Καπνίση. Αυτοί οι άνθρωποι βεβαίως είναι επαγγελματίες και πληρώνονται, εξαιρετικοί στο επαγγελμά τους, εξαιρετικοί σε αυτό που κάνουν. Οπότε τα μαθήματα που πρέπει να κάνει ο Νίκος μαζί με τα ταξίδια που πρέπει να κάνει, γιατί πρέπει να πάει στο εξωτερικό να παίξει, πρέπει να πάει και στην Ελλάδα σε ταξίδια, ας πούμε, γίνεται διεθνή τουρνουά στην Κρήτη, γίνονται στην Καβάλα. Κάθε πότε δηλαδή. Θα σου δώσω μία τάξη μεγέθους. Μα που δεν έχει σχολείο, Χρειάζονται γύρω στις 10 με 15.000 ευρώ το χρόνο. Τι? 10 με 15.000 ευρώ το χρόνο. Ποιο θα επιβαρύνει αυτό, δηλαδή. Ποιο θα τα επιβαρυνθεί εσύ. Η οικογένεια, εσύ. Δεν το συζητάω. Εντάξει, νομίζω είναι λίγο υπερβολή, αλλά εντάξει, ναι. Είναι. Θέλεις να τα βάλουμε κάτω. Εγώ τον πιστεύω πάντως, τον πιστεύω. Το Νίκος δεν είναι. Είναι γύρω στο 8. Δεν έχει επαφή με αυτή την πραγματικότητα. Δηλαδή θέλεις ένα καλό μηνιαίο μισθό το μήνα. Φυσικά. Είναι σαν να έχεις έναν υπάλληλο. Έτσι. Φυσικά, δεν το συζητάμε. Το κράτος δηλαδή δεν. Δεν το συζητάμε. Δεν βοηθάει καθόλου, όχι. Ούτε η Ομοσπονδία. Τίποτε. Η Ομοσπονδία Σκακιού. Τίποτε. Αυτή τι είναι, υπάρχει. Κοιτάξτε, λοιπόν. Να είμαστε δίκαιοι. Ναι. Η Ομοσπονδία Σκακιού είναι άνθρωποι οι οποίοι μέσα εργάζονται, αλλά δεν έχουν πόρους. Δηλαδή δεν μπορείς να βοηθήσεις μια Ομοσπονδία όταν το κράτος δεν δίνει λεφτά για να βοηθήσει τους αθλητές της. Δηλαδή δεν μπορείς να τα βάζεις με την Ομοσπονδία. Τι να σου κάνει η κάθε Ομοσπονδία όταν δεν υπάρχει. Να σου πω κάτι λυπηρό. Πήγε ο Νίκος τώρα στο Παγκόσμιο. Λοιπόν. Όταν πήγε εκεί πέρα στο Παγκόσμιο, ας πούμε, έβλεπες τώρα την Τουρκία η οποία καταραίει οικονομικά και είχε. Την μπλούζα. Πέντε, είχε μία ομοιομορφία, είχε τα παιδιά με τις μπλούζες τους με αυτά. Ζακέτες. Είχε 6-7 προπονητές μαζί. Μία οργάνωση και φαινότανε. Ξέρουμε ότι τα παιδιά τα πληρώνουν. Εμείς τα πληρώνουμε εμείς για να πάμε. Μας βάζει ένα μικρό κομμάτι, μας έβαλε. Επειδή πήραμε για πρόκριση. Επειδή ο Νίκος, ας πούμε, στο Πανελλήνιο. Κατάφερε και πήρε την πρόκριση, αλλά μας έβαλε ένα μικρό ποσό, αλλά το μεγαλύτερο ποσό το πληρώνουμε εμείς. Ακόμα και για το παγκόσμιο, δηλαδή ακόμα και εκεί να πας να παίξεις, το πληρώνεις και εκεί. Λοιπόν, δεν είναι για να γκρινιάζουμε. Όχι, ναι, να λέμε τα κακό σκήμενα. Εμείς θα κάνουμε αυτό που μπορούμε από τη δική μας τη μεριά, με αγάπη για αυτό που κάνουμε και θα... Απλώς τα καλό θα ήταν, αν υπάρχει δυνατότητα, κάποιοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να μας ακούσουν. Στο άθλημα το συγκεκριμένο, το οποίο παρεμπιπτόντως, γιατί το συνέκρινες και με άλλα, ξέρεις ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ομοσπονδία στην Ελλάδα, το σκάκι.
Μεγαλύτερη σε τι? Η δεύτερη σε εγγεγραμμένα μέλη. Έχει τόσο πολλά μέλη. Πρώτη είναι το ποδόσφαιρο, δεύτερη είναι το σκάκι. Ναι, αλλά το σκάκι δεν ακούγεται. Το ξέρω. Αυτό φταίει. Κοίταξε, δεν είναι μόνο το σκάκι. Δεν είχε βγει ο πρωταθλητής στην Άρση Βαρόν, δεν ήταν το παιδί εκείνο που ναι, που έκλαιγε. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει υποστήριξη πουθενά. Αν εξαιρέσει τις 5 καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα στο ποδόσφαιρο και κανένα 2 στο μπάσκετ, δεν υπάρχει αθλητισμό σοβαρό στην Ελλάδα, έτσι, ο οποίος να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιο πρωταθλητισμό. Άρα με τον τρόπο της, με τον τρόπο του το κράτος και η κεντρική κυβέρνηση καθιστά το άθλημα αυτό ελιτίστικο. Όχι μόνο αυτό, όλα τα αθλήματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο άθλημα που να στηρίζει τα παιδιά της. Να μην συζητήσουμε τώρα. Εντάξει, το ποδόσφαιρο στηρίζεται. Από πού? Εντάξει, όταν πάει κάποιο σε μεγάλες ομάδες. Εντάξει, αν εξαιρέσει αυτές τις 5 μεγάλες ομάδες. Καλά, ναι, τα υπόλοιπα. Το παιδάκι που πηγαίνει εδώ πέρα στη Ραφίνα, στην ομάδα της Ραφίνας, ή στο παιδάκι που πηγαίνει στην ομάδα του Πικερμίου ή δεν ξέρω πού, και θα πρέπει να ακολουθήσει και να κάνει τα έξοδα του, οι γονείς του δεν το πηγαίνουν. Οι γονείς του δεν πληρώνουν. Στο τένις το ίδιο δεν γίνεται. Στο παντού το ίδιο δεν γίνεται. Δηλαδή και στα ατομικά και στα ομαδικά αθλήματα η ίδια ιστορία είναι. Δεν είναι. Είναι θέμα κεντρικής διοίκησης. Ναι, αλλά έχουν περάσει πολλές κυβερνήσεις, έτσι. Τα ίδια είναι παντού. Εγώ δεν το θέτω ότι είναι θέμα Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ ή οτιδήποτε. Γίνεται στο ίδιο έργο θεατές είμαστε. Δεν είναι. Και βλέπεις χώρες οι οποίες πραγματικά είναι πολύ υποδιέστερες από εμάς. Δηλαδή, ο αντίστοιχος Νίκος αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στη Νορβηγία, έχει τελειώσει το θέμα. Όχι, έχει τελειώσει και η εκπαίδευσή του, έχουν τελειώσει όλα. Δηλαδή δεν ξαναπληρώνεις. Πάει στα καλύτερα σχολεία, πάει στα καλύτερα πανεπιστήμια, δεν ξανασχολείσαι εδώ πέρα. Εντάξει. Δεν είναι δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολο. Για πες μας, Νίκο. Λοιπόν, ξεκίνησες να παίζεις σκάκι στα 8 σου. Έτσι. Για πες μας λίγο την πορεία. Δηλαδή μετά βρήκες ένα σύλλογο. Πόσα χρόνια περάσαν για να βρεις ένα σύλλογο, ή μπήκες κατευθείαν στο σύλλογο? Ένα χρόνο περίπου. Μετά από ένα χρόνο έβλεπες τον εαυτό σου ότι πας πολύ καλά. Το βλέπαν και οι γονείς. Ίσως και λίγο λιγότερο. Και πήγα στον Άσο Παπάγου. Πήγα. Α, ξεκίνησε από τον Παπάγου. Ναι, στο Χαλαργό. Μάλιστα. Οπότε είναι σχετικά πιο κοντά με την περιοχή που μένεις. Ναι, σχετικά πιο κοντά. Κάθε πότε πήγαινες εκεί, δηλαδή, στο σύλλογο? Πήγαινα, αν θυμάμαι καλά, 2 φορές την εβδομάδα και κάναμε μάθημα με τον δάσκαλο και μετά με τον κύριο Καλοσκάπη κάναμε. Και μετά παίζαμε, ας πούμε, με τα παιδιά για εξάσεις κιόλας. Και μετά το συνδυάσαμε και με μια βόλτα, ας πούμε, μετά. Γιατί είναι και μακριά να κάνουμε και μια βόλτα. Πότε πήγες στον Πειραϊκό Σύλλογο? Μετά από πόσα χρόνια? Πολλά. Αυτός είναι ο καλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα? Όχι, από τους καλύτερους. Μάλιστα, είναι από τους καλύτερους. Είναι από τους καλύτερους. Είναι ο ιστορικότερος. Ο παλαιότερος ιστορικότερος. Με εξαιρετικούς ανθρώπους που βοηθήσανε πάρα πολύ τον Πάτε στο Πειραιά. Πάτε στο Πειραιά, δηλαδή, τώρα. Ή γίνονται διαδικτυακά? Όχι. Πηγαίνουμε στον Πειραιά, όποτε παίζει η ομάδα. Έτσι. Και θέλω να πω ότι έχει συμμετάσχει και πάρα πολύ και στην επιτυχία του Νίκου η ομάδα. Γιατί τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχει εξαιρετικούς ανθρώπους και σπάνιους ανθρώπους. Μάλιστα. Είσαι λοιπόν, έχεις πάρει μια πάρα πολύ καλή διάκριση. Θέλω να μας πεις τις προηγούμενες διακρίσεις σου στην Ελλάδα, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Πότε ξεκίνησες δηλαδή να διακρίνεσαι, Νίκο μου? Ήταν μια, ας πούμε, το 2020, ναι, που βγήκα πρώτος, όταν ήμουν πάλι μεγάλος. Εξήγησε τι σημαίνει μεγάλος όμως. Που να... Είναι, οι κατηγορίες είναι αναδιετία. Είναι 11, 12, 13-14. Οπότε τώρα θα φύγεις από την κατηγορία αυτή και θα πας 15-16. Ναι. Αλλά εκεί θα είσαι μικρός. Θα είναι ο 15 από τους 15. Ναι, άρα ήμουνα... Τώρα έχεις κλείσει τα 14 και πηγαίνεις προς τα 15, έτσι. Ναι. Πότε τώρα δηλαδή θα αλλάξεις κατηγορία? Τον Ιανουάριο. Μάλιστα. Όταν γυρνάει ημερολογικά η χρονιά, λοιπόν. Ημερολογικά, όχι. Κατάλαβα. Είχα πάρει το Πανελλήνιο το 2020. Και μέσα μόλις ξεκίνησε η καραντίνα, λοιπόν. Ναι. Βασικά ήταν. Με βοήθησε πολύ η καραντίνα, να πω την αλήθεια. Αν δεν ήταν η καραντίνα, δεν θα είχα βελτιωθεί. Γιατί το λες αυτό? Δεν πηγαίναμε στο σχολείο και τα έδωσα στο σκάκι. Και συγκεντρώθηκα από ό,τι και διάβασα. Πιστεύω αν δεν ήταν αυτή η χρυσή ευκαιρία της καραντίνας, δεν θα είχα εξελιχθεί τόσο πολύ. Και με βοήθησε πολύ, δηλαδή. Το 2021 βγήκα, ήμουνα μικρός της κατηγορίας, βγήκα τρίτος.
Και φέτος βγήκα δεύτερος και πήρα και την πρόκληση ώστε να πάω στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πόσα άτομα δηλαδή από την Ελλάδα πήγατε στη Ρουμανία στο διαγωνισμό είναι... αυτό, στο πρωτάθλημα? Ναι, ήταν 6 κατηγορίες, ναι. 12, 14, 16, αγόρια κορίτσια. Όχι, 14, 16, 18, συγγνώμη. Ναι, τρεις κατηγορίες λοιπόν. Και επί δύο, δηλαδή αγόρια κορίτσια. Άρα είναι 6 και πήγαμε νομίζω 10 άτομα. Πόσες μέρες μείνατε εκεί? Ήταν 11 γύρι. Και παίζατε από το πρωί στο βράδυ δηλαδή, είσαστε όχι, συνέχεια σε... Όχι, κάθε μέρα ένας γύρος, δηλαδή ξεκινάμε στις 3 η ώρα, την επόμενη μέρα στις 3 η ώρα και μείναμε εκεί 11 βράδια. Όλα αυτά τα έξοδα τα πληρώσατε εσείς? Έβαλε ένα μικρό ποσό, βάζει ένα μικρό ποσό η ομοσπονδία. Τα δικά μου ήταν πληρωμένα. Δηλαδή... Πήγες και εσύ μαζί. Τα αεροπορικά, να σου το πω συγκεκριμένα. Τα αεροπορικά και του Νίκου και της μητέρας. Με τη μαμά πήγε μαζί. Ναι. Τα αεροπορικά και του Νίκου και της μητέρας. Και τα φαγητά και η διαμονή της μητέρας του τα πληρώσαμε εμείς. Τη διαμονή του Νίκου και τα φαγητά του Νίκου τα πλήρωσε η Ομοσπονδία. Πάλι καλά. Αυτό. Πάλι καλά. Πότε τα αεροπορικά ποιος τα πλήρωσε? Εμείς. Εσύ. Και του Νίκου. Ναι. Και του Νίκου. Και του Νίκου. Και πώς θα πάει και πετώντας? Τώρα είναι πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά σου λέω, δεν μπορούμε να πούμε για την Ομοσπονδία κάτι. Δηλαδή να δώσει από πού η Ομοσπονδία, βγάλει από μπορεί την Ομοσπονδία. Θα μπορούσε και κάτι παραπάνω. Αλλά μπορεί να βρει χορηγίες, Αλέξανδρε. Μπορεί να βρει χορηγίες, το καταλαβαίνω, αλλά άμα δεν βρίσκει, εμείς αυτό που προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε με τον Νίκο, ας πούμε, με αυτή την επιτυχία, είναι να αναδείξουμε το άθλημα, ούτως ώστε ακριβώς να μπορέσει και αυτό το άθλημα, δηλαδή, εντάξει, η προσωπική επιτυχία του Νίκου, επειδή γενικότερα έγινε ένας δώρος τελευταία με τον Νίκο σε κάποια κανάλια και αυτά, πήγαμε παντού, όπου μας καλέσανε. Πού πήγατε, σε ποια κανάλια πήγατε? Στο Sky και στην ΕΡΤΕΝΑ. Στην ΕΡΤΕΝΑ, σας είδα. Και βγήκαμε στους ατέριας του στο Sky και στην ΕΡΤΕΝΑ στον κύριο Παπαχλημίτσο, την κυρία Βίδου. Εκεί σας είδα εγώ. Στις συνδέσεις. Λοιπόν, εκεί λοιπόν και εμείς όπου και να μας καλέσουν θα πάμε. Δεν υπάρχει επιθυμία. Μπράβο, φυσικά. Αλλά όχι μόνο σίγουρα και για την επιτυχία του Νίκο να την αναδείξει, αλλά κυρίως εκείνο που θέλουμε είναι. Να στριχθεί το Sky. Να ακουστεί το Sky. Δηλαδή θεωρούμε ότι εντάξει, βοηθάμε και σε αυτό. Με μια έννοια. Βοηθάτε και δίνετε ένα πολύ καλό πρότυπο στα παιδιά. Εγώ σας λέω αυτό που σας είπα και στην αρχή. Το έχει εγώ ο Νίκος που δίνει το πρότυπο. Ναι, ο Νίκος. Εγώ είμαι μεγάλο παιδί. Ναι, είσαι μεγάλο παιδί και εσύ νέος είσαι, αλλά εσύ τον μεγάλο στον Νίκο. Ναι, ναι, ναι. Όχι, είσαι ένας νέος άνθρωπος. Αλλά τα παιδιά πρέπει να βλέπουν αυτά τα πρότυπα και να τα μιμούνται. Γιατί δυστυχώς προβάλλονται μόνο τα κακά πρότυπα. Το καλό δεν πολύ πουλάει, ξέρεις. Κοίταξε να δεις κάτι. Εγώ στο ξαναλέω. Και το δεύτερο μήνυμα που θέλουμε και ας πούμε και εγώ προσωπικά θέλω να περάσω, όχι ο Νίκος τόσο πολύ, δεν είναι του Νίκου ιστορία, είναι αυτό το θέμα με τις οθόνες, με τις τηλεοράσεις και τα τάμπλετ, με αυτά. Δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει αυτό το πράγμα. Με συγχωρείς, αλλά οι γονείς πρέπει να ασκούν έναν έλεγχο. Τι λένε οι ψυχολόγοι? Κάνω και μια εκπομπή με ψυχολόγο και έχουμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα σε ολόκληρη εκπομπή. Ναι. Ποια είναι η γνώμη της ψυχολόγου? Ναι. Ότι πρέπει ο Αλέξανδρος να λέει στον Νίκο. Σε εισαγωγικά τώρα χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα. Νίκο μου, σήμερα το απόγευμα θα ασχοληθείς με τον υπολογιστή σου μια ώρα. Δεν μιλάμε για το Σκάκι τώρα, μιλάμε για την. Από τις 7 μέχρι τις 8. Ναι. Μετά θα κλείσει. Ναι. Γίνεται αυτό. Στο σπίτι μας γίνεται. Και να υπάρχει πειθαρχία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και ο Νίκος είναι ένα παιδί το οποίο έχει εξαιρετικές φιλίες. Ξέρεις, δεν είναι το. Πώς το λένε. Στο σουλούπι του ενός απομονωμένου ανθρώπου που ασχολείται μόνο με το Σκάκι. Έχει φίλους, έχει τέτοιο. Παίζει μπάσκετ, παίζει ποδόσφαιρο. Του αρέσουν αυτά τα πράγματα. Και να σου πω και θέλει να μπει και μέσα να γράψει και στους φίλους και αυτά. Ναι, πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Τελείως. Σε όλα τα πράγματα. Θα μπει σε ένα μισάωρο και τέρμα. Έτσι, αυτό. Δηλαδή, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι εξαρτάται τους γονείς. Τσακωνόμαστε, αλλά κοίταξε να δεις. Σε όλα τα σπίτια. Πιστεύω ότι όταν μεγαλώσει κάποια στιγμή θα το θυμηθεί και θα το εκτιμήσει. Δεν θα το κάνουμε κι εμείς οι μεγαλύτεροι αυτό έτσι και μες όλη μέρα μες στο διαδίκτυο. Δηλαδή, βγήκε μια έρευνα πρόσφατα. Άπειρες ώρες. Πολύ και, σημαντικό. Και λέμε για άλλα πράγματα και δεν δίνουμε βάση σε άλλα πράγματα. Και εγώ ίδια, βέβαια, εγώ το λόγω δουλειάς. Εγώ είμαι 15 ώρες μέσα. Κατερίνα, σου μιλάω εντύμως. Εάν δεν είχα το θέμα της δουλειάς, που εγώ το λέω που έχω μαγαζί επισκευαστικό με κινητά. Εγώ επισκευάζω κινητά, έχω το iRed. Επισκευάζω κινητά. Επισκευάζω υπολογιστές. Είμαι μέσα στην τεχνολογία και σε όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ, αν δεν είχα το θέμα της δουλειάς,
Κινητό δεν θα είχα. Δεν θα είχα κινητό. Είσαι εξαίρεση. Όχι, σου μιλάω ειλικρινά, δεν θα είχα. Θεωρώ ότι φεύγουν άπειρες ώρες από τη ζωή μας. Και αν αυτές τις αθροίσεις. Και λέμε για άλλα πράγματα μια δικαιολογία, δεν πρόλαβα. Ναι, πάλι δεν πρόλαβα. Πρέπει να θέτουμε έτσι προτεραιότητες. Τι δεν πρόλαβες, άμα έχει φύγει η μισή σου μέρα στο να κοιτάς το Facebook και τότε. Εγώ δεν έχω Facebook. Τουλάχιστον κάποιους περισπασμούς τέτοιου είδους τους έχω κλείσει. Ευτυχώς. Δηλαδή Instagram, Facebook, social και τέτοια δεν έχω προσωπικά. Έχω για την εταιρεία μόνο, για το ID. Δεν μπορείς να. Τη δουλειά σου χρειάζεται. Ναι, εντάξει, μέχρι εκεί ας πούμε. Αλλά προσωπικά προσπαθώ να εξοικονομήσω όσο περισσότερο χρόνο μπορώ. Ναι, αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε για τον ίδιο. Διακόψαμε, ναι, ακριβώς, διακόψαμε. Και πήγαμε αλλού τη συζήτηση. Φίλοι μου, εδώ είναι μια ζωντανή. Το ξέρουν οι κόσμος που με ξέρει. Με ελεύθερη εποχή. Λοιπόν, διακρίθηκε λοιπόν στο Πανελλήνιο, έτσι. Ναι, ναι. Και πήρε την πρόκληση να πάω στο. Από εδώ και πέρα, ποιες είναι οι κινήσεις σου, δηλαδή πού στοχεύεις. Γιατί χρειάζονται κάποιοι στόχοι στη ζωή. Ειδικά τώρα είσαι πρωταθλητής. Κάνεις πρωταθλητισμό, δεν είσαι. Καινούριο, δεν είσαι. Όχι μόνο εγώ, και τα άλλα παιδιά μου. Για σένα, τώρα έχουμε σένα εδώ και μιλάμε για σένα. Άστοσα, ο καθένα το. Για πες μας, Νίκο, τι θες να κάνεις από εδώ και πέρα. Ποιοι είναι οι στόχοι. Να προσπαθήσω να συνεχίσω να δουλεύω, δηλαδή, κυρίως. Πού πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσεις. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Η αλήθεια είναι. Όπου με πάει. Εγώ να συνεχίσω να δουλεύω, δηλαδή, να κάνω αυτό που περνάει από το χέρι μου. Τι άλλε διακρίσει έχει πάρει, γιατί από ό,τι ξέρω έχει. Και έχω μπει δηλαδή σε μια λίστα και βλέπω ότι έχει πάρα πολλέ διακρίσει. Είναι πιο, α πούμε, αν είναι κάποια άλλη διάκριση, είναι σε τουρνουά που δεν είναι πανελληνίου επίπεδου. Μάλιστα. Αλλά είναι σε τουρνουά που διοργανώνουν συλλόγοι και τέτοια. Μάλιστα. Για να κλείσουμε, το πιστεύετε ότι περάσανε 32 λεπτά. Είδατε πώς περνάει η ώρα όταν έχεις ενδιαφέρον. Τι, Αλέξανδρε, τι άλλο θα. Ή Νίκο, πώς θα θέλατε να κλείσουμε. Στις διακρίσεις του Νίκο, να πω κάτι που έχει. Έτσι, που το συζητούσαμε και με τη μητέρα του για τον Νίκο. Θυμόμασταν τους πρώτους του αγώνες. Τώρα ο Νίκος ακόμα ήταν ένα παιδί που πρωτοσυμμετείχε στα Πανελλήνια. Γιατί αμέσως, να το πούμε κι αυτό, έχει το πρωταθλητισμό μέσα του. Το έχει μέσα του, ναι, θέλει. Ναι, πολύ. Πολύ. Δηλαδή πιστεύω ότι. Αλλιώς δεν γίνεται πρωταθλητής όταν δεν το έχεις μέσα. Όταν εκεί που τον βάλανε στη θερμοκοιτίδα με το δίπλα το παιδί που τον γεννήσαμε, έσπρωχνε το δίπλα το παιδί να το περάσει. Δηλαδή, πώς να σου το εξηγήσω, ρε. Δηλαδή, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τρομερά ανταγωνιστικός. Δηλαδή, μας θυμίζει συνέχεια. Μπράβο, Νίκο, έτσι είμαι και εγώ. Και με τα αδέρφια του και με αυτά. Πόσα παιδιά έχει οικογένεια. Τρία έχουμε. Α, μπράβο, θα ζήσουν. Και τα τρία αγόρια. Ναι, πρέπει να μας θυμίσει. Τρία αγόρια. Θα πρέπει να μας θυμίσει πόσο καλύτερος είναι από τον αδερφό του αυτό, πόσο τέτοιο είναι, πόσο τον πέρασε εκεί, πόσο. Δηλαδή είναι ένα τέτοιο παιδί. Και όταν είχε πρωτοπάει, λοιπόν, όταν ήταν το πρώτο παιδιού εγχείρημα στο Πανελλήνιο, είχε γίνει στην Πάτρα στο Ρίο. Πόσο λεπτό ήταν τότε. Έμπαινε μέσα, δηλαδή έμπαινε μέσα, αν είναι δυνατόν. Εκεί είναι οι σκακέρες που παίζουν, ας πούμε, και είναι ένας τεράστιος χώρος εκεί πέρα στο Πορτορίο. Πορτορίο δεν λέγονται το ξενοδοχείο. Και είναι ένα τεράστιο χώρο, ας πούμε. Οι σκακιστές αυτοί που πάνε για πρωτάθλημα είναι οι πρώτες σκακιέρες, τις λέμε. Αυτοί που πάνε για πρωτάθλημα, ας πούμε, για να είναι εκεί τα πρώτα παιδιά, ας πούμε. Και εκεί μεταξύ τους τα παιδάκια έχουν και ένα σεβασμό για τα παιδιά τα πρώτα, ας πούμε. Και τους έβλεπε ο Νίκος τους πρώτους τότε. Και πήγαινε όταν ήταν άδειο το. Πήγαινε όταν ήταν άδειο το. Και τον ψάχναμε. Πού είσαι, ρε Νίκο, πού είσαι, ρε Νίκο. Και τον βρίσκαμε να φάει και να κάθεται στις πρώτες κακέρες. Μπράβο. Αυτό εμάς μας συνήκει, μας συγκίνησε. Βέβαια. Και μετά από χρόνια όταν κάθισε αυτός πια στις πρώτες κακέρες και έκανε τις επιτυχίες του και πήρε και το Πανελλήνιο τότε. Ή ξέρω εγώ, έχει μία παρουσία στο βάθος συνέχεια. Του το θυμίζουμε αυτό το γεγονός. Θυμάσαι τότε που πήγαινε, ας πούμε, στο. Μόνο έτσι πάει μπροστά κάποιος. Όταν είναι ανταγωνιστικός. Ναι, ναι. Αλλιώς δεν είναι. Εδώ δεν φαίνεται, είναι τόσο σεμνός. Είναι χαμηλό τόνο. Όχι, πολύ. Όχι. Είναι χειρότερος και από μένα, φαντάζομαι. Χειρότερος σε τι, εννοείς. Είναι χειρότερος πιο ανταγωνιστικός και από εγώ. Και εγώ είμαι. Α, είσαι και εσύ ανταγωνιστικός. Ναι, 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 ναι. Και η σύζυγος είναι έτσι ή το πήρα από σένα αυτό. Όχι, ναι, είμαι η σύζυγος μου. Είναι χαμηλό τόνο. Όχι, είναι χαμηλό τόνο. Ναι. Γι' αυτό ταιριάζουμε πολύ. Καλά, άλλο χαμηλό τόνο είναι και άλλο ανταγωνιστικός. Έχει δίκιο σε αυτό που λες. Χαμηλό τόνο είναι να μην ψωνίζεσαι. Αλλά ανταγωνιστικός είναι εκείνη την ώρα να. Αν χάσει, να σε πειράζει, ας πούμε, ή και να αντιδράσει και λίγο πιο, ας πούμε.
Εγώ, Νίκο, όμως, σου εύχομαι τα καλύτερα. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα και που είσαι και παιδί εδώ τη περιοχή μα. Εγώ είμαι στη διάθεσή σου ό,τι θέλει και να ξανάρθει εδώ και να μου στείλει και τι διακρίσει σου και η μαμά σου και οι γονεί σου να μου στέλνουν τα πάντα. Σου εύχομαι να φτάσει στο υψηλότερο βάθρο του κόσμου. Ευχαριστώ. Και το πιστεύω, γιατί είσαι παιδί που φαίνεται. Λάμπουν τα μάτια σου, παιδί μου, είσαι φιλόδοξο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Εγώ είμαι στη διάθεσή σα, ό,τι θέλετε. Και συγχαρητήρια για την ωραία σου οικογένεια, γιατί όλα ξεκινάνε από τους γονείς. Να είστε καλά. Αγαπητοί μου, σας χαιρετούμε. Ήταν μια έκτακτη εκπομπή, δεν την είχαμε καν προλογίσει. Εγώ θα την ανεβάσω μετά στις ομάδες και θα την δουν όλοι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.